Παραμένουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου και όπως είπαμε στις περιφερειακές εκλογές ειδικότερα και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο την κυρία Αγγελική Κολογιάννη. Είναι υποψήφια με τον συνδυασμό Ορίζοντες Υπήρου και επικεφαλής τον κύριο Σπύρο Ριζόπουλο. Κυρία Κολογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές του RTV. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την θέλησή σας να ασχοληθείτε με τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί θέλησατε να είστε υποψήφια? Αρχικά και γενικότερα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πέρα από κάποιους λόγους που είχα ασχοληθεί στην εργασία μου και κάπου αλλού, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Όμως άρχισα να πιστεύω σιγά σιγά ότι πρέπει να ασχοληθούν και νέοι άνθρωποι, πρέπει να υπάρξουν νέες ιδέες και μια προσπάθεια, ίσως και κάποια αλλαγή για τον τόπο μας, ειδικά για την Άρτα, η οποία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Και έτσι είπα και εγώ, αφού είχα την πρόταση από τον κύριο Ριζόπουλο, να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου και να συνεργαστώ μαζί του για κάτι καλύτερο. Με τι ασχολείστε? Δουλεύω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το πρώην ΤΕΙ Υπήρου που ξέρουμε εδώ στην Άρτα. Είμαι διοικητική υπάλληλο στο τμήμα προσωπικό. Άρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα θέματα παιδείας. Και για να το εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο, να δούμε τι γίνεται στη δική μας περιοχή, στην Άρτα, μετά την ενοποίηση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Mm-hmm. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Χρησιμοποιώ και μία λέξη από το συνδυασμό σας. Θα πρέπει να ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Στην αρχή το σενάριο ήταν λίγο εφιαλτικό για εμάς, γιατί υπήρξαμε το ΤΕΙ Υπήρου η έδρα, η Άρτα, και ξαφνικά υπάρχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποκλειστικά και μόνο με έδρα εκεί, ο Πρίτανης εκεί όλοι. Αλλά η συνεργασία άρχισε να προχωράει βήμα-βήμα. Αλλά η Άρτα έχει ακόμη πολλές ανάγκες. Οι σχολές που έχουν δημιουργηθεί και γίνανε πανεπιστημιακές πια, η γεωπονική μας, το πληροφορική, το τμήμα λαϊκής που γίνει μουσικών σπουδών, είναι δυνατές σχολές. Αλλά χρειάζονται τη βοήθεια όλων. Αυτό mm-hmm. σημαίνει όλων των πολιτικών, της περιφέρειας, από όλους μας οι δυνάμεις να ενωθούν για να βοηθήσουμε την Άρτα αρχικά και γενικά όλη την Ήπειρο ως πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει και μια σύνδεση του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Φυσικά. Υπάρχουν εξάλλου και τμήματα φυσικά, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Δεν υπήρχε, αν δεν υπάρξει σύνδεση, τότε σιγά σιγά αυτό το εγχείρημα της Ένωσης θα βαλτώσει και θα υπάρξουν μόνο τα Ιωάννινα. Εδώ έχουμε πλέον τη γεωπονική σχολή. Η Άρτα βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Μέσα στο πρόγραμμα των Οριζόντων Υπήρου, που είναι το σχέδιο Ι, όπου υπάρχουν τα πάντα με λεπτομέρεια, υπάρχει άμεση αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Άρτας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη γεωπονική μας, να συνδεθεί οι επιστήμονες που βγαίνουν ως απόφοιτοι, να συνδεθούν με τον πρωτογενή τομέα και να βοηθήσουν τον κόσμο, ούτως ώστε η γεωργία μας να αναπτυχθεί καλύτερα, να υπάρχει σύστημα. Γιατί υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ένας προγραμματισμός από τον κύριο Ριζόπουλο να δημιουργηθεί το Μητρό Ανέργων Υπήρου. Από αυτό θα μπορούμε να αντλούμε τα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές μας, να βλέπουμε τις δεξιότητές τους και να αξιοποιούνται όπου χρειάζονται. Mm-hmm. Και ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Ριζόπουλος, ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ορίζοντες Υπήρου, έχει μιλήσει και στο πρόγραμμά του για την περιφερειακότητα. Mm-hmm. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα της περιφερειακότητας, όπου σε κάθε ενότητα, αν θέλετε, και χωρική εδώ της Υπήρου, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στην Ιγουμενίτσα, στα Γιάννενα, υπάρχουν και δυνατότητες και προτάσεις ως προς την ανάπτυξη και το τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, mm-hmm. προκειμένου να δοθεί σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει και η αξιοποίηση. Ναι, το βασικότερο, βασικός άξονας του προγράμματος του κ. Ριζόπουλου και των Οριζόντων Υπήρου είναι η περιφερειακότητα. Η βάση για την ανάπτυξη της Υπήρου είναι να ξεκινάει τα πάντα από τον ένα νομό και να συγκεντρώνονται και να προχωράνε στον επόμενο και να ενώνονται όλα μαζί. Δεν γίνεται να αναπτυχθεί η Πρέβεζα χωρίς να υπάρξει ανάπτυξη στην Άρτα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να έχουμε τουρισμό αν δεν αναπτυχθεί όλη η Πίνδος, όπως μπαίνουμε από την Πάτρα, να ξεκινάμε από το Βουργαρέλι και να φτάνουμε στην Κόνιτσα. Γιατί όχι, και ο κόσμος να έχει, να σταματάει στους προορισμούς που θέλει και να συνεχίζει. Να ανταπτυχθεί όλος ο Αμβρακικός, από άκρη σ' άκρη, και να υπάρχει ένας τουρισμός που θα θυμίζει τη Ριβιέρα, ας πούμε. Μπορούν να γίνουν πράγματα, αλλά συλλογικά. Δεν μπορούμε να αφοσιωθούμε σε ένα νομό χωρίς να κοιτάζουμε τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Σε αυτή τη βάση είναι ακόμη και το πολύ απλό που λέει ο κ. Ριζόπουλος, ότι μία φορά την εβδομάδα θα είμαι σε κάθε νομό.
ο ίδιος. Θα συγκεντρώνω τα αιτήματα του κόσμου, θα βλέπουμε τι γίνεται. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για πελατειακές σχέσεις και τέτοια πράγματα. Μιλάμε καθαρά για αιτήματα του κόσμου και τι ανάγκες υπάρχουν σε κάθε νομό. Μια συνεδρίαση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου στον τόπο, κάθε φορά στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στην Ιγουμενίτσα, την εβδομάδα, θα λύσει πολλά προβλήματα που αφορούν όλη την Ήπειρο και όχι μόνο ένα νομό. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και αυτό προϋποθέτει το Σταυρό στις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαΐου. Να είστε καλά. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι αύριο είναι η κεντρική ομιλία του κ. Ριζόπουλου στην Άρτα, στις 8 η ώρα στον εκθεσιακό χώρο στην αίθουσα Διόνη. Όποιος θέλει να ακούσει τις απόψεις, γιατί αυτό νομίζω είναι το καλύτερο για τον κόσμο, και να το γνωρίσει από κοντά, θα είναι ευπρόσδεκτος και θα χαρούμε πολύ να είναι εκεί. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.